Πάμε στον πρώτο καλεσμένο, έναν εξαιρετικό κύριο και ακαδημαϊκό δάσκαλο, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάζης. Καλημέρα κύριε Μάζη και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Κύριε Μάζη, αν το προηγούμενο διάστημα και ξεκινάω από τη μεγάλη εικόνα της μεγάλης πολεμικής σύγκρουσης που έχει ευρύτερες απολύξεις βεβαίως, όπως και εσείς έχετε καταδείξει, αν λέγαμε ότι είναι ένα από τα σενάρια, αυτό το σενάριο φαίνεται να έχει έρθει πολύ κοντά μιας γενικευμένης πια σύραξης σε παγκόσμιο επίπεδο, συνυπολογίζοντας και τον πολύ αυστηρό τόνο για πρώτη φορά του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας προς την Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε τέτοιο κατόφλι πια? Νομίζω ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είχα περιγράψει την κατάσταση ακριβώς έτσι. Είχα πει ότι ανατρέποντας την πολιτική Nixon Kissinger καταφέραμε να στείλουμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο ανατολικό ημισφαίριο των 3 περίπου δισεκατομμυρίων κατοίκων και των 4 πυρηνικών δυνάμεων, όπως παραδείγματος χάρη της ρωσικής πυρηνικής δυνάμεως, της κινέζικης πυρηνικής δυνάμεως, της Ινδικής πυρηνικής δυνάμεως και της βορειοκορεατικής πυρηνικής δυνάμεως, και να το στρέψουμε αυτό εναντίον της Δύσεως. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί μεγάλη επιχειρησιακή και διπλωματική επιτυχία της Δύσεως εντός εισαγωγικών, και πρέπει οι δυτικοί ηθήνοντες να αρχίσουν να αυτοσυγχαίρονται για την καταστροφή την οποία έχουν σχεδιάσει για ολόκληρο τον πλανήτη. Που σημαίνει ότι κατά τη γνώμη σας έχουμε μπει πια σε ένα τέτοιο δρόμο? Φοβούμαι πως ναι. Και στο μόνο που ελπίζω, μπορεί να είμαι αφελής, μπορεί να είμαι υπεραισιόδοξος, στο μόνο που ελπίζω είναι σε μια φράση του Προέδρου Μακρόν, ο οποίος ευτυχώς επανεξελέγει. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το πρόσωπο Μακρόν, αλλά η δική μου είναι ευτυχώς επανεξελέγει. Γιατί στη φράση αυτή είπε ότι αν εμείς σταματήσουμε να μιλούμε, δηλαδή οι Γάλλοι, με την Κίνα και η Δύση γενικότερα, με την Ρωσία, τότε θα ομιλεί μόνο η Κίνα και η Τουρκία. Ξαναλέω τη φράση, εάν εμείς σταματήσουμε να ομιλούμε με τη Ρωσία, τότε θα ομιλούν μόνο η Κίνα και η Τουρκία. Δεν φοβήθηκε να την ονομάσει την Τουρκία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί βασίζεται και η αισιοδοξία μου στην επανεκλογή του. Στο γεγονός δηλαδή ότι έχει καταλάβει το ρόλο της Τουρκίας, έχει καταλάβει το ρόλο τον οποίον της επιφυλάσσει η διεθνής λεγόμενη κοινότης, λέγε με κουτιέρες του κύριε φυλακή το στόματί μου, ως νέου χωροφύλακος και περιφερειακής δυνάμεως στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κεντρική Ασία, και συνεπώς είναι ένας ρόλος τον οποίον η Γαλλία δεν αποδέχεται. Και ειδικά ο πρόεδρος Μακρόν έχει κάνει πράξη, διπλωματική πράξη, αυτά τα οποία λέγει, και έχει προβεί και σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές παρουσίες των δυνάμεών του στην Μεσόγειο, και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Με αυτή την έννοια και με την έννοια ότι η Ελλάδα με την Γαλλία έχουν συνάψει σημαντική στρατηγική συμφωνία, θεωρώ ότι είναι μια καλή συγκυρία να εκμεταλλευτεί το ελληνικό διπλωματικό σύστημα την επανεκλογή του Προέδρου αυτού, και με την έντονη συνεργασία μαζί του να δημιουργήσει, είναι η ώρα πλέον νομίζω, να δημιουργηθεί επιτέλους αυτός ο υπονατοϊκός θύλακος, τον οποίον φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, όπου υπό τον συντονισμό της Γαλλίας
Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος με υποδοχές διπλωματικές και για άλλα μεσανατολικά κράτη να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως παραγωγή πραγματικής ασφαλείας και όχι θεωρητικής ασφαλείας. Επίσης, η πρόταση την οποία θέτω εδώ και 10 χρόνια, 15 χρόνια τουλάχιστον, είναι και την κατέθεσα και πάλι πρώτος σε αυτήν τη συγκυρία, είναι ότι η Κύπρος πρέπει μέσα στο πακέτο Σουηδίας-Φιλανδίας, οι οποίες έχουν αποφασίσει ουσιαστικά να ενταχθούν εις το ΝΑΤΟ, να υποβάλει και αυτή την αίτησή της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, για να πέσουν επιτέλους οι μάσκες και να δούμε εάν θα γίνει δεκτή. Ξέρετε ότι ο πρώτος που θα θέσει βέτο είναι ο γείτονας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Όχι, μα θα έλεγε κανείς, ναι, ότι το προκαλώ αυτό. Και το προκαλώ γιατί? Διότι μέσα σε αυτό το κλίμα, ναι, της δυτικής συσπυρώσεως πέριξ του ΝΑΤΟ, της ενισχύσεως του ΝΑΤΟ απέναντι σε δυνάμεις οι οποίες επιβουλεύονται την ισχύ του, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη, όπως περιγράψαμε πριν, συγκυρία για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για ολόκληρο τον πλανήτη, και σε αυτήν την διαφαινομένη ανάθεση εργολαβίαση στην Τουρκία για την ασφάλεια της περιοχής από την διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την Τουρκία να ψηφίζει αρνητικά για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και να ακούσω επίσης και την αιτιολογία την οποία θα θέσει. Και ταυτοχρόνως φαντάζομαι να δείτε και άλλες χώρες οι οποίες είναι πολύ ακριβές τα πίτουρα και φθηνές στο στάρι, πώς θα τοποθετηθούν. Προσέξτε, κύριε Σαχίνη, θα ήθελα να δω καταρχάς το φαινόμενο αυτό να εκτιλήσετε, θα ήθελα να ακούω την αιτιολογία και θα ήθελα να ακούσω και μια άλλη αιτιολογία μετά. Πώς η πανίσχυρη Ουάσιγκτον, η οποία καταφέρνει να σέρνει στο άρμα της μια ολόκληρη Ευρώπη και μάλιστα μια Ευρώπη η οποία αυτή τη στιγμή πληρώνει το τίμημα αυτής της παρακολουθήσεως της αμερικανικής, συγκεκριμένα των δημοκρατικών στρατηγικής. Θα ήθελα λοιπόν να δω τι ακριβώς αυτή η πανίσχυρη Ουάσιγκτον θα κάνει για να πείσει αυτούς τους κυρίους αρχηγούς κρατών, οι οποίοι θα έχουν διαφορετική άποψη για την Κύπρο, για να τους αναγκάσει να δεχτούν η Κύπρος να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν λέω να γίνει μέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ούτε που δεν υπάρχει πια, ούτε λέω να μπει στη σφαίρα επιρροής της Κίνας ή της Ρωσίας. Λέω να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Και θα ήθελα να δω λοιπόν πώς η Ουάσιγκτον, που καταφέρνει τα πάντα, όπως το να σέρνει μια Ευρώπη από πίσω της με τεράστιες δαπάνες για αυτήν, δεν θα καταφέρει να πείσει αυτούς τους αντιρρησίες να δεχτούν την Κύπρο. Διότι αν κάτι τέτοιο συμβεί, κύριε Σαχίνη, τότε είναι ξεκάθαρη η τύχη που αναμένει την Κύπρο και θα την καταλάβει και το τελευταίο μικρό παιδί της τρίτης δημοτικού. Και από εκεί και ύστερα ο ελληνισμός, έχοντας δει τις μάσκες να πέφτουν, θα πρέπει να λάβει νέες αποφάσεις για τη στρατηγική, και ως προς τους γείτονες και ως προς την συσχέτισή του την αμυντική και την πολιτική με την Κυπριακή Δημοκρατία. Σαφές. Επειδή έχω πολλά σήμερα να σας θέσω, πάω και θα σας παρακαλέσω, βεβαίως έχετε πυκνό λόγο, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Πάω λιγάκι στο πεδίο το πολεμικό που είναι Ουκρανία, αλλά φαίνεται να έχει σιγά σιγά κάποιος να γαργαλά, και την περίπτωση της Μολδαβίας. Την ίδια ώρα που έχει κοπεί η ροή φυσικού αερίου προς Πολωνία και Βουλγαρία, φτάσαμε τόσο κάτω, και που η Σερβία φωνάζει ότι εδώ κάτι πάει να γίνει και στα Βαλκάνια, γενικώς η αναμπουμπούλα εξαπλώνεται. Ερώτημα πρώτο: βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πλέγμα στη Νότια Ουκρανία? Ερώτημα δεύτερο: μετά τη συμφωνία Πούτιν-Γκουτιέρες, δεσμεύτηκε ο Πούτιν, έχει ενδιαφέρον τι θα απαντήσει το Κίεβο για το Αζόφσταλ, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει από εκεί? Έχει απόλυτο ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί όταν αναμειγνύεται
με, μάλιστα με την στάση του επικεφαλής του, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την εκένωση του Αζόφσταλ, των αμάχων δηλαδή, πρωτίστως, έτσι, προς τις πλευρές που αυτοί επιθυμούν. Mm-hmm. Προσέξτε το, αυτό έχει σημασία. Θέλουν να πάνε προς τα δυτικά, θέλουν να πάνε προς τα ανατολικά, όπου αυτοί θέλουν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν δυνατότητες αποφυγής αυτής της υλοποιήσεως αυτής της αποφάσεως. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Αυτός δηλαδή ο οποίος θα αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση αυτού του διαδρόμου είναι υπεύθυνος ξεκάθαρα για εγκλήματα πολέμου. Και θα πω και το εξής. Όχι μόνο σε αυτήν την περίπτωση, αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Γιατί αυτή η περίπτωση με την ανάμειξη του ΙΕ θα δείξει και την πολιτική που ακολουθήθηκε από τη μία ή από την άλλη πλευρά καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Για τη Μολδαβία τι σκέφτεστε, κύριε Μάζη? Κοιτάξτε, είναι αφελές να πιστεύω ότι σε έναν πόλεμο δεν υπάρχουν προβοκάτσιες από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι σε πρώτο επίπεδο η Ρωσία έχει, από ό,τι φαίνεται, έχει την διάθεση να κινηθεί πάνω από το Μικολάεφ, παίρνοντας δηλαδή, καταλαμβάνοντας το Μικολάεφ, αποφεύγοντας την Οδυσσό, την οποία θα την αφήσει απλά περικυκλωμένη, να προχωρήσει προς την Υπερδνηστερία και να την φέρει σε επαφή με τα ρωσικά υπηρετικά εδάφη. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι η άλλη πλευρά δεν το επιθυμεί. Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι υπεύθυνος για το πλήγμα των κεραιών πανάκριβων και πολύ ισχυρών στο χώρο της Υπερδνηστερίας, οι οποίες μετέδιδαν ρωσικά προγράμματα τηλεόρασης και ραδιοφώνου, και θα καταλάβουμε από εκεί και πέρα ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να μεταφέρουν τον πόλεμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το απόλυτο χάος. Σαφές. Μια φορά, σε πρώτο επίπεδο, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι προς το συμφέρον της Ρωσίας είναι να ανοίγει νέα μέτωπα. Σαφές αυτό που είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί με ρωτάει πάρα πολύς κόσμος, αυτός ο τόνος φραστικά που δεν μας είχε συνηθίσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δια του εκπροσώπου του προς την Ευρώπη, σας προβληματίζει? Σημαίνει πλήρης διαχωρισμός? Σημαίνει σαφής διαχωρισμός και σημαίνει πλήρη κατανόηση από πλευράς της Κίνας των προθέσεων του ΝΑΤΟ. Εγώ, ξέρετε, δεν μπορώ να λέω η Δύση, διότι έχω επανειλημμένως ξεκαθαρίσει ότι για μένα αυτή η έννοια είναι ασαφής. Ποια Δύση? Το δίπολο Λονδίνου-Ουάσιγκτον? Το ΝΑΤΟ? Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τόσες διαφορές? Ποια Δύση? Λοιπόν, το ΝΑΤΟ λοιπόν, έχουν καταλάβει πολύ καλά ποιοι είναι οι σκοποί της Ουάσιγκτον, των δημοκρατικών, και του ΝΑΤΟ, και λένε ευθέως την αλήθεια. Ότι δηλαδή ο σκοπός σας είναι, αφού διαλύσετε τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως σαφώς έχει πει ο Μπρεζίνσκι και γράψει ο Μπρεζίνσκι, μετά σειρά έχουμε εμείς. Το έχουμε καταλάβει και δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Και αυτή τη στιγμή το άνοιγμα ουσιαστικά ενός μετόπου της Κίνας προς τα νησιά του Σολομώντα, γιατί η Κίνα θέλει να δημιουργήσει βάσεις στα νησιά του Σολομώντα. Άρα δεν είναι τυχαία κίνηση, λέτε, καθόλου? Όχι βέβαια, είναι κίνηση αντιπερισπασμού. Είναι σαφής. Και επειδή βλέπουν και για ποιο λόγο φτιάχτηκε η συμφωνία του AUKUS με τα πυρηνικά υποβρύχια στην Αυστραλία, φροντίζουν οι Κινέζοι να δημιουργήσουν αναχώματα τα οποία θα λειτουργήσουν σαν αμυντικός περισπασμός. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για ολόκληρο τον πλανήτη, και αυτή η όξυνση δεν είναι εύκολο να ανασταλεί
εάν δεν επιδειχθεί σοφροσύνη και από τις δύο πλευρές. Σοφροσύνη την οποία λυπούμε, αλλά δεν τη βλέπω. Λοιπόν, πάω τώρα. Η Ρωσία έκοψε τη ροή φυσικού αερίου προς Πολωνία, την έκοψε και προς Βουλγαρία. Πριν από λίγο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι θα συνδράμουμε τη Βουλγαρία. Τώρα, πώς θα τη συνδράμουμε, δεν ξέρω. Με LNG. Εμείς μέχρι τώρα πέραμε τη Βουλγαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα, ο Γκουτιέρες πριν πάει Μόσχα, το ξέρετε, πήγε από την Άγκυρα για να επιβραβεύσει τον Ερντογάν για το ρόλο του σε αυτή την κρίση, ξεχνώντας ότι ο Ερντογάν συνεχίζει την παράδοση κατοχής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και όλες τις άλλες θρασίτητές του, το ότι βομβαρδίζει το βόρειο Ιράκ και ότι ετοιμάζεται στη Συρία. Γι' αυτό έκοψε τον εναέριο χώρο του για τα ρωσικά πολεμικά και για να κλείσει το μάτι στους Αμερικανούς, αλλά γιατί ετοιμάζει εισβολή. Εδώ τώρα τι γίνεται με μια Τουρκία, και θέλω να τα σχολιάσω όλα μαζί πακέτο, που εδώ μου λένε ακροατές ολοκλήρωσε στρατιωτική άσκηση με τον τίτλο Γαλάζια Πατρίδα, που είχε ένα σενάριο άσκησης κατάληψη ελληνικού νησιού και όπου παρατηρητές ήταν ακόλουθοι άμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Νότιο Κορέα, την Ιαπωνία, την Τσεχία και τη Λετωνία. Και ο κύριος Πάιατ που μας φεύγει ήταν εδώ χθες στο Ηράκλειο για την ποδηλατάδα. Εγώ ρωτάω λοιπόν το εξής. Γιατί αναρωτιέστε περί της στάσεως του κυρίου Γκουτιέρες που πήγε να δώσει συγχαρητήρια στην Τουρκία, όταν η ελληνική κυβέρνηση σε όλη αυτή τη διάρκεια που ξεκίνησε το μέτωπο της Ουκρανίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έτσι για να λέμε όπως είναι τα πράγματα, η ελληνική κυβέρνηση δεν ανέφερε ούτε μία λέξη για την αντιστοιχία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ενώ εγώ δεν σταμάτησα από την πρώτη στιγμή να φέρω το θέμα στο δημόσιο διάλογο και να το αναφέρω καθημερινά. Πέστε μου, γιατί ο κύριος Γκουτιέρες να είναι βασιλικότερος ημών? Εμείς ετοιμαζόμαστε βεβαίως να φτιάξουμε το Τατόι αυτή τη στιγμή και να το αποδώσουμε στο Dumfries Houses, να το κάνουμε, το οποίο είναι μια καλή προσπάθεια. Διαβάζω περίεργα πράγματα βέβαια γι' αυτό, αλλά δεν ανέφερε κανένας την αντιστοιχία αυτή. Δεν καταδίκασε κανένα στην Τουρκία ως εισβολέα που έκανε ακριβώς τα ανάλογα εγκλήματα με αυτά που κάνει η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία. Γιατί ο κύριος Γκουτιέρες λοιπόν, τη στιγμή που έχει και τη συνένεση των δύο θυμάτων, της Αθήνας και της Λευκωσίας, να πει κάτι περισσότερο εναντίον της Τουρκίας? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχετε απαιτήσεις από τους άλλους και δεν έχουμε απαιτήσεις από τους ίδιους τους εαυτούς? Σαφείς, είστε σαφείς. Εγώ έχω απαιτήσεις από όλους και εσείς ξέρω πώς το λέτε. Ρητορικά. Βεβαίως. Και έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά τώρα που ξύπνησε ο Γκουτιέρες, αποφάσισε να πάει από την Άγκυρα. Λοιπόν, ακούστε. Λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα. Ερώτηση προς τον κύριο Μάζη. Αληθεύει ότι το ΤΑΛ δεν θα πάρει μέρος στις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη και ζητάει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο? Και λέει επίσης. Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι γαλλικές εταιρείες θέλουν να πάνε στα τουρκικά οικόπεδα της ΤΡΑΟ του 2016 στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι προπαγάνδα ή παίζει κάτι? Δυστυχώς δεν είμαι μέλος των διοικητικών συμβουλίων της ΤΟΤΑΛ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι καταφέραμε να κάνουμε την ΤΟΤΑΛ να απομακρυνθεί από τα νότια και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης με τις συνεχείς καθυστερήσεις τις οποίες υποβάλαμε αυτήν την εταιρεία μέσω των καθυστερήσεων των αντιστοίχων των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου προσέφευγαν διάφορες οικολογικές οργανώσεις, των οποίων πραγματικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ερευνηθεί ο ρόλος. Εκείνο όμως το οποίο είναι βέβαιο είναι αυτό. Είναι ότι όταν μια επιχείρηση η οποία επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια για τέτοιου είδους εγχειρήματα, δεν είναι δυνατόν να χάνει όλον αυτόν τον χρόνο, ο οποίος σημαίνει και ρήτρες για την ιδία, εάν βλέπει ότι υπάρχει δυστοκία, ας το πω έτσι ευγενικά, από την άλλη πλευρά. Και επιπλέον με κάνει να σκεφτώ και το εξής, ότι από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δεν πράττει τίποτα για να καταγγείλει την Τουρκία
για τις ενέργειές τις αυτές και στην περίπτωση του τουρκολιβικού μνημονίου αλλά και στην περίπτωση του Κυπριακού, καταλαβαίνετε ότι και οι Γάλλοι το καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν και όλοι το καταλαβαίνουν ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένη βασισμένη σε μια ητοπαθή στάση όπως αυτή εξεφράστη και από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ότι δεν είναι η ώρα να λέμε άσχημα πράγματα για την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Έτσι, το θυμάστε αυτό. Mm. Λοιπόν, καταλαβαίνουν όλοι αυτοί ότι σε μια οποιαδήποτε συγκυρία κρίσεως θα τεθούν εν κινδύνο και τα δικά τους συμφέροντα. Οπότε σιγά σιγά απομακρύνονται και από το Νότο και από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Η Ελλάς, δηλαδή, με μία κουβέντα κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή είναι απούσα από την προστασία των εθνικών της συμφερόντων, τα οποία μπορεί να τα θέσει εντόνως, ειδικά σε αυτή την περίοδο της υπερευαισθησίας όλων των υπερευαισθήτων, είτε αυτή είναι στο ΝΑΤΟ, είτε αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Βρετανία. Δεν το κάνει. Οι εταιρείες το αισθάνονται αυτό και στο risk analysis το οποίο κάνουν, δηλαδή στην ανάλυση κινδύνου την οποία κάνουν, βγάζουν αποτελέσματα τα οποία τις σωθούν προς απομάκρυνση. Σαφές. Κλείνω με το δυσυπόστατο ερώτημα από τη μια του Μιχάλη και θα προσθέσω εδώ και του Γρηγόρη. Πέστε, λέει, στον κύριο Μάζη, τον οποίον θαυμάζουμε και εκτιμούμε γιατί είναι ανυποχώρητος, ότι στην πρόσφατη άσκηση της γαλάζιας πατρίδας οι Τούρκοι έκαναν άμυνα περιοχής από τα παράλια και με το ναυτικό και αεροπορία τους και απέκοψαν Καστελόριζο, Κύπρο, Ρόδο και κάναν ταυτόχρονα άμυνα περιοχής και επίθεση σε μεγάλο νησί στη Ρόδο. Και λέει ο Γρηγόρης, μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Μάζη, αφού όλοι αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα κτλ. Για ανακήρυξη ΑΟΣ, οριοθέτηση ΑΟΣ με Κύπρο και επιτέλους επέκταση που είναι δικαίωμά μας μονομερές χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ούτως ώστε το κάζους μπέλι να δούμε οι σύμμαχοι τι έχουν να το κάνουν με την Τουρκία. Να πω στον αγαπητό Μιχάλη ότι πρέπει να έχει βαρεθεί να μ' ακούει να το λέω αυτό. Αλλά αν σκεφτεί τι είπαμε μόλις προλίγο εμείς οι δύο τώρα στην κουβέντα μας, θα καταλάβει ότι καμία διάθεση δεν υπάρχει από πλευράς ελληνικής κυβερνήσεως να συμβεί κάτι τέτοιο. Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να ξέρω τι συζητήθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά την επίσκεψη του Έλληνος Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη συζήτηση της κυρίας Ουρανή με τον κύριο Καλίν στο διπλανό δωμάτιο, γιατί εκεί δεν πίναν τσάι, εκεί κάναν δουλειά πρακτική. Και να τα συνδέσει όλα αυτά με την δήλωση του κυρίου Ακάρ ότι βρήκαμε θαυμάσιο κλίμα με την Ελλάδα και θα προχωρήσουμε σε δίκαιη συνεκμετάλλευση του πλούτου, ολοκλήρου του πλούτου του Αιγαίου. Πράγμα το οποίο δεν διαψεύστηκε από την ελληνική πλευρά. Αυτά να σκεφτεί ο Μιχάλης πριν θέσει την ερώτησή του. Γιατί την ακούω μόνο ως ρητορική. Γιάννης Μάζης, τον ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.